Και πιστέψτε με, είναι πραγματικά τιμή μου που ένα χρόνο μετά βρίσκομαι εδώ όπως βρέθηκα το πρώτο βράδυ όταν ο κύριος Κεδίκογλου είχε ανακοινώσει το μαύρο. Σήμερα πραγματικά, όπως είπε και η Ακινική, γιορτάζουμε, γιατί ένα χρόνο τώρα αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας δίνουν ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να ακουμπήσει όλη την κοινωνία, ότι όποιος αγωνίζεται δεν πεθαίνει. Και η ΕΡΤ δεν έχει πεθάνει. Η ΕΡΤ και η ΕΡΑ είναι ζωντανή. Και είναι ζωντανή χάρη στον αγώνα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε όλα τα μη και τα πλά της Ελλάδος. Η Ένωσή μας έχει την τιμή να λέει ότι είναι από αυτές που οι 11 ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι στην επικράτειά της. Γνωρίζω καλά τα πρόσωπα, γνωρίζω τους ανθρώπους που δίνουν μια απίστευτη μάχη ένα χρόνο τώρα. Και σε αυτή τη μάχη αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ στην Πάτρα αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, που είστε κάθε μέρα κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και δίνετε ένα μάθημα πραγματικής αλληλεγγύης. Οι αγώνες κερδίζονται όταν συμμετέχουμε και βεβαίως κερδίζονται όταν δίνονται. Αυτό πρέπει να γίνει ένα μάθημα. Για όλους μας η ΕΡΤ είναι ένα μάθημα. Και πρέπει αυτό το μάθημα να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να το ακολουθήσουμε και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής μας. Τα προβλήματα που έχουμε τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Το μαύρο που έπεσε στην ΕΡΤ είναι μαύρο στη δημοκρατία. Και εμείς όλοι πιστεύω ότι παλεύουμε για τη δημοκρατία. Με αρχή την ΕΡΤ παλεύουμε για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου.